Μουσείο Προσφυγικής Μνήμης της Σκάλα Λουτρών, παρέα με τον κύριο Δημήτρη Παπαχρυσό. Κύριε Παπαχρυσέ, φέτος συμπληρώνεται 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή και θεωρώ ότι, και δεδομένου μάλλον ότι οι μνήμες ζωντανεύουν, το μουσείο αυτό στο οποίο βρισκόμαστε, φέροντας πολλά κοιμήλια από τότε, νομίζω ότι θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Νομίζω έτσι ακριβώς είναι, γιατί αυτό το μουσείο έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια από το 2006 που το ιδρύσαμε και μέχρι σήμερα, έχει γίνει θα έλεγα ένα σημείο αναφοράς για το λεσβιακό λαό, και οι επισκέψεις που είχαμε και που εξεκολουθούμε να έχουμε είναι πάρα πολλές. Και βέβαια λόγω και της συμπλήρωσης 100 ετών από τα γεγονότα της Μικρασιατικής καταστροφής, ήδη έχουμε κλείσει πάρα πολλές επισκέψεις από σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια κτλ. Που θα επισκεφτούν αυτό το μουσείο κατά την τρέχουσα περίοδο. Επίσης, έχουμε ήδη ξεκινήσει να προγραμματίζουμε τις εκδηλώσεις που θα γίνουν αυτό το καλοκαίρι λόγω αυτής της επετείου. Τι εκδηλώσεις να περιμένουμε ότι θα γίνουν? Να σας πω έτσι σε γενικές γραμμές αυτές που έχουμε προγραμματίσει, με μια πολύ μικρή επιφύλαξη σε ορισμένες από αυτές να αλλάξει η ημερομηνία παρουσίασής τους. Ωστόσο, θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα οι ακριβείς ημερομηνίες. Έχουμε ξεκινήσει από την αρχή του χρόνου με την κατάλληλη προετοιμασία και ήδη πριν 2 μέρες έχουμε παραλάβει μια επαιτειακή έκδοση του συλλόγου που θα διανεμηθεί δωρεάν στα μέλη μας και σε όσους άλλους επισκέπτονται το μουσείο. Αυτή η επαιτειακή έκδοση είναι αφαιρωμένη στα 100 χρόνια του μικρασιατικού ελληνισμού και αναφέρεται σε ιστορικά κείμενα, σε γεγονότα και σε αφηγήσεις αυτής της περίοδου. Έτσι, σε πολύ περιληπτικά να σας πω ότι ξεκινάει με ένα αφιέρωμα στην Μικρασιατική Εκστρατεία. Είναι ένα κείμενο που ήδη υπάρχει μέσα στο μουσείο και μπορεί να το διαβάσει κάποιος, αλλά είναι πάρα πολύ κατατοπιστικό σχετικά με τα γεγονότα όλης της Μικρασιατικής Εκστρατείας από την αρχή μέχρι το τέλος. Στη συνέχεια υπάρχει μία αναφορά για τα όσα επακολούθησαν σχετικά με τον εκτοπισμό των Ελλήνων και το προσφυγικό κύμα που δημιουργήθηκε στα παράλια της Μικράς Ασίας εδώ όσον αφορά τα νησιά μας, αλλά και όσον αφορά όλη την Ελλάδα. Μετά υπάρχει η αφήγηση ενός στρατιώτου από τη Μυτιλίνη, του Αριστοτέλη Αριστοτέλους, που περιγράφει μέρα με την μέρα τα γεγονότα που έζησε εκείνος σαν στρατιώτης στη Μικρά Ασία τις τελευταίες 35 ημέρες, δηλαδή το τι συνέβη κατά τη διάρκεια της οπισθοχώρησης, κατά τη διάρκεια του περάσματος που έκανε από τη Σμύρνη και μετά που βγήκε στη Χίο και επανήλθε στη Μυτιλίνη. Ακόμη υπάρχει ένα εξαιρετικό κείμενο του Αγγέλου Βλάχου που ήταν μια ομιλία του. Ο Αγγέλος Βλάχος ήταν ένας δημοσιογράφος της εποχής και είχε κάνει μια ομιλία σε έναν αντίστοιχο σύλλογο όπως το δικό μας στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τα 50 χρόνια από την καταστροφή τη Μικρασιατική, το 1972. Και είναι ένα κείμενο πολύ εμπεριστατωμένο, έχει τίτλο 30 μήνες και αναφέρεται στα γεγονότα που μεσολάβησαν από τη συνθήκη των Σευρών μέχρι τη συνθήκη της Λοζάνης, που είναι ένα διάστημα 2,5 ετών, 30 μήνες δηλαδή. Και αυτό το κείμενο είναι πολύ εξαιρετικό και μάλιστα είναι, θα έλεγα, παράλληλα εκτός από ιστορικό και λογοτεχνικό κείμενο. Και αμέσως μετά από αυτό έχουμε μία αναφορά στην Μικρασιάτικη κουζίνα και κλείνει το περιοδικό αυτό με μία αναφορά του Φελίξ Σαρτιό στο μικρασιατικό ελληνισμό. Μπορούν να διαβαστούν εύκολα από ένα μικρό παιδί μέχρι ένα πολύ μεγάλο και νομίζω πως αυτό το περιοδικό, αν το διαβάσει κάποιος μια φορά, θα χρειαστεί να το επαναλάβει και δεύτερη, ίσως και τρίτη, γιατί έτσι εμπεδώνει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σε γενικές γραμμές, δηλαδή κατά 80% έχει καταλάβει το τι συνέβη ακριβώς σε αυτή την τραγική για τον ελληνισμό περίοδο. Τώρα, όσον αφορά τις εκδηλώσεις που έχουμε προγραμματίσει για το τρέχον έτος, έτσι σε γενικές γραμμές θα σας πω ότι ήδη έχουμε εξασφαλίσει μία έκθεση φωτογραφιών από τη Σμύρνη, που είναι μια έκθεση η οποία πραγματοποιήθηκε στο κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού του Δήμου Νέας Ιωνίας και μπορούν να μας τη δανείσουν, και σκοπός μας είναι αυτή να εκτεθεί στην πόλη της Μυτιλίνης είτε στο επιμελητήριο Λέσβου
στον ισόγειο χώρο που είναι εκθεσιακός. Όμως επειδή κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας που είχαμε τον πρόεδρο εγώ, μου είπε ότι είναι υπό ανακαίνιση αυτός ο χώρος, αν δεν τελειώσει σύντομα και να την παρουσιάσουμε μέσα στον Απρίλιο, ενδέχεται να μεταφερθεί για τον προσεχή Σεπτέμβριο. Τον επόμενο μήνα, τον Μάιο, προγραμματίζουμε μια κοινή εκδήλωση με το Δημοτικό Σχολείο Λουτρών, όπου θα έχουμε αφηγήσεις από τα παιδιά ιστοριών των προγόνων τους από τη Μικρά Ασία, των παππούδων και των γιαγιάδων τους, και θα είναι πλαισιωμένη με κάποια χορευτικά και μουσικά τμήματα. Επίσης, μέσα στο Μάιο θα μας επισκεφθεί και το δεύτερο Λύκειο Μυτιλίνης, που θα κάνει μία εκδήλωση εδώ στον αύριο χώρο του μουσείου, παράλληλα με την επίσκεψη που θα κάνει εδώ στο μουσείο μας. Στη συνέχεια, τον Ιούνιο έχουμε το διαγωνισμό ζωγραφικής και έκθεσης σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Λουτρών, που τον επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο εδώ και πολλά χρόνια. Τον Ιούλιο έχουμε μια εκδήλωση, μια βραδιά παραμυθιού που θα είναι αφιερωμένη σε παραμύθια πάλι από την Μικρά Ασία, μαζί που θα μας παρουσιάσει η αντιπρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Νάσια Δαφιώτη, μαζί με το δάσκαλο μουσικής που έχουμε, τον Γρηγόρη Μουλιβιάτη. 24 Ιουλίου έχουμε σε συνεργασία με τους Συλλόγους της Γέρας τον 11ο κολυμβητικό διάπλο μικρασιατικής μνήμης, που κολυμπάμε από την Κουντουρδιά μέχρι το Πέραμα. Αρχές Αυγούστου, στις 6 Αυγούστου συγκεκριμένα, θα βραβεύσουμε τα αριστούχα παιδιά του Δημοτικού Διαμερίσματος Λουτρών. Και περνάμε τώρα στην Κυριακή 21 Αυγούστου, στην κεντρική εκδήλωση για τη Μικρά Ασία του Συλλόγου. Σε αυτήν θα υπάρχουν αφηγήσεις μικρασιατών προσφύγων δεύτερης και τρίτης γενιάς, επιλεγμένες. Θα πλαισιώνονται από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου, που ήδη ξεκινούν από τις αρχές Απριλίου να μαθαίνουν τους χορούς που θα παρουσιάσουμε αυτή την ημέρα. Και επίσης η εκδήλωση θα είναι πλαισιωμένη και από την ορχήστρα της Βασιλικής Παπαγεωργίου. Θα είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Στις 22 Αυγούστου, την επόμενη ημέρα, που είναι τα 9 μέρα της Παναγίας και που κάθε χρόνο κάνουμε παρόμοιες εκδηλώσεις, έχουμε ένα πανηγυρικό εσπερινό στο εκκλησάκι της Παναγίας, εδώ στο συγκισμό της Σκάλας Λουτρών. Μετά το πέρας, ας πούμε, του εσπερινού, όλος ο κόσμος θα έρθει εδώ στον αύριο χώρο του μουσείου, όπου θα φιλοξενήσουμε την Ορχήστρα Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλίνης, σε μια συναυλία που θα περιλαμβάνει επίσης τραγούδια μικρασιάτικα. Τις 23 Αυγούστου έχουμε τη λειτουργία που γίνεται κάθε χρόνο στην Παναγιά την Αψιλή, και μετά οι εκδηλώσεις αυτές κλείνουν το Σεπτέμβριο, στις 14 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα, με μια εκδήλωση με θέμα «Μικρά Ασία, πατρίδα της ψυχής μας», που θα είναι πάλι σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Λουτρών, και θα καταθέσουμε στεφάνια στο μνημείο μικρασιατών που υπάρχει εδώ στη Σκάλα Λουτρών, κάτω στην πλατεία που είναι δίπλα στη θάλασσα. Σε πριν 1,5 χρόνο περίπου, την τελευταία φορά που είχαμε έρθει εδώ για να κάνουμε αφιέρωμα, είχαμε μιλήσει για την προσφυγική κατοικία. Είχαμε κάποια εξέλιξη ως προς αυτό το θέμα? Είχαμε κάνει στο Δήμο Μυτιλίνης μία αίτηση για να την αποκτήσουμε από τον Μάιο, από τις 17 Μαΐου του 2015, πριν 7 χρόνια δηλαδή. Τρέξαμε τόσο πολύ όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε, και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημοτικής αρχής και κατά τις τωρινής. Πάντοτε φαινόταν ότι υπήρχε μια θετική ανταπόκριση, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι συνέβαινε. Υπήρχε μια αδράνεια, ένα αόρατο χέρι, θα έλεγα, που εμπόδιζε αυτή τη διαδικασία. Τέληξε έτσι και δεν μπορέσαμε να το πάρουμε εμείς απευθείας, γιατί αυτή η προσφυγική οικία ήταν η ιδιοκτησία μιας κυρίας, η οποία φιλοξενείται στο άσυλο Ανιάτου και δεν είχε δικαιοπρακτική ικανότητα για να την πουλήσει, ας πούμε, και να βρούμε έναν τρόπο να την αγοράσουμε. Έτσι λοιπόν έπρεπε να απευθυνθούμε σε ένα φορέα, όπως είναι ο Δήμος Μυτιλίνης, η Περιφέρεια ή το Υπουργείο Πολιτισμού, για να μπορέσει να γίνει με τη διαδικασία της απαλωτρίωσης. Αυτή η διαδικασία της απαλωτρίωσης, η οποία ξεκίνησε από το 2015 μέχρι σήμερα, δυστυχώς για κάποιους λόγους που δεν μπορώ να τους κατανοήσω, δεν έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα, με την παρούσα δημοτική αρχή είχαμε ξεκινήσει αρκετά αισιόδοξα και μάλιστα είχαμε κάνει και όνειρα αυτό το έτος, το 2022, να μπορέσουμε να την εγκαινιάσουμε. Γιατί είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, εδώ και 15 χρόνια περίπου, που μάζευε δεκάρα-δεκάρα ο σύλλογος και είχαμε ένα μικρό ποσό που θα μπορούσαμε να την ξεκινήσουμε άμεσα, δηλαδή χωρίς να υπάρχει ανάγκη από κάποιον άλλον να
συνεισφέρει. Όχι μόνο αυτό, αλλά είχαμε απευθυνθεί και στο Δήμο και είχαμε πει, υπήρχαν προσφορές από δύο γραφεία αρχιτεκτονικά της πόλης της Μυτιλίνης που θα κάνουν δωρεάν τη μελέτη, έτσι ώστε να μην καθυστερούσε. Και μόλις είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία και γινόταν μια τυπική παραχώρηση στο Σύλλογο, ναι, ήταν έτοιμη και η μελέτη για να εγκυκλινιστεί αυτό το έτος, ας πούμε. Και θα ήταν κάτι που θα προβαλλόταν, ας πούμε, νομίζω και πανελλαδικά, όχι μονάχα στο νησί. Δυστυχώς όμως, παρά τις άοκνες προσπάθειές μας που είχαμε καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια, επισκέψεις επανειλημμένες τόσο στον Δήμαρχο Μυτιλίνης, όσο και στον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και στον Αντιδήμαρχο Έργων, τον κύριο Τζιμί κτλ. Δηλαδή, μείναμε μέχρι στιγμής μόνο στα λόγια. Και έτσι λυπάμαι που το λέω, που δεν μπορούμε αυτή τη συμβολική χρονιά να είμαστε σε θέση να εγκαινιάσουμε αυτή την προσφυγική οικία, να την είχαμε φτιάξει, γιατί υπάρχει και μια άλλη ανάγκη που θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Πρώτα-πρώτα αυτή είναι απέναντι από το μουσείο και έτσι δημιουργείται ένας ενιαίος χώρος. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι έχουμε πάρα πολλά κοιμήλια που έχουν δοριστεί στο μουσείο και που ο χώρος εδώ ασφιχτιά. Είχαμε ξεκινήσει με 10 βιτρίνες το 2006 και τώρα έχουμε 49. Δεν χωράει άλλη βιτρίνα και δεν μπορούμε να εκθέσουμε τα υπόλοιπα κοιμήλια που έχουμε. Έτσι, ορισμένα από αυτά εδώ που αφορούσαν, ας πούμε, το πώς ζούσε μια οικογένεια όταν πρωτοήρθαν, θα φεύγανε από το μουσείο να πηγαίνανε εκεί και εδώ θα βάζαμε τα υπόλοιπα εκθέματα που τα έχουμε τώρα σε μια αποθήκη. Δυστυχώς, επομένως, δεν έχει μέχρι στιγμής τουλάχιστον ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Πιστεύουμε να μην. Να μην γίνει τελικά και καθόλου. Γιατί υπάρχει μεγάλη απογοήτευση μετά από 7 χρόνια να μην έχει ολοκληρωθεί. Επανερχόμενοι στο μουσείο. Ναι. Αν σας έλεγα να μου διαλέξετε μια γωνιά που ζωντανεύει πιο πολλές μνήμες ή σας προκαλεί πιο πολλή συγκίνηση, ποια θα ήταν? Αυτές οι γωνιές είναι διαφορετικές για κάθε επισκέπτη, θα έλεγα. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά κοιμήλια που τα ανακαλύπτει ο καθένας κατά τη διάρκεια της περιοδίας του μέσα σε αυτό το μουσείο. Όμως, ας πούμε, σημαντικά κοιμήλια είναι πολύ σημαντικά όσον αφορά τη Μικρασιατική Εκστρατεία, ας πούμε. Είναι ένα χειρόγραφο βιβλίο, έχουμε ενός έφεντρο ανθρωπολογού από την Βρύσα της Λέσβου, ο οποίος υπηρέτησε στην Ιεραρχία Αρχιπελάγους από την αρχή που κατατάχθηκε και που έκανε όλη τη διαδρομή και έδωσε όλες τις μάχες μέχρι το Σαγκάριο ποταμό, το Σεσκί Σεχίρ κτλ. Και κατά την οπισθοχώρηση, λίγες μέρες πριν το κάψιμο της Σμύρνης, τραυματίστηκε σε μια σφαίρα και τον πήγαν στο νοσοκομείο της Σμύρνης και μετά τον έστειλαν στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και δεν περιγράφει τα τελευταία γεγονότα, δηλαδή των 8-10 ημερών. Πολύ σημαντικό βιβλίο, χειρόγραφο, γιατί πολλές φορές περιγράφει όχι μόνο μέρα με τη μέρα, αλλά και ώρα με την ώρα. Και μάλιστα μας περιγράφει και ποιους συνάντησε και τους αρχαιοελληνικούς ναούς που έβλεπε από διάφορα χωριά όπως περνούσε και με ελληνικές περιγραφές και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα όσον αφορά τη Μικρασιατική Εκστρατεία αυτό. Άλλοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τις στολές, τις παραδοσιακές που βλέπουν και σε πολλά σημεία αυτές μοιάζουν και με τις λεσβιακές, διότι αυτή την περίοδο, ας πούμε, η Λέσβος είχε επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έτσι ήταν ένα ενιαίο κράτος με τα παράλια και με τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας και έτσι λίγο πολύ και τα ήθη και τα έθιμα και οι στολές και τα αντισύμματά τους ήταν παρόμοια, είχαν πολλές ομοιότητες. Είναι άλλοι που, εν πάση περιπτώσει, προσέχουν πάρα πολύ τις εικόνες που έχουμε και που έχουν έρθει από τη Μικρά Ασία. Έχουμε κάποια άλλα κοιμήλια τα οποία επίσης είναι πολύ σημαντικά, όπως ας πούμε έχουμε πρωτότυπα βιβλία του Φελίξ Αρτιό, τα οποία μας χάρισε η απόγονός του, κάποια κυρία Σιεπκά από τη Γαλλία. Ο Φελίξ Αρτιό ήταν αυτός που πήρε φωτογραφίες από τον πρώτο διωγμό του 1914, γιατί είχε σταλεί και έκανε ανασκαφές και ήταν ο μόνος που είχε φωτογραφική μηχανή τότε και μπόρεσε και αποτύπωσε όλα αυτά τα γεγονότα. Δηλαδή έχουμε ένα βιβλίο που είναι η έκθεση του Φελίξ Σαρτιό στη Γαλλική Ακαδημία το έτος 1921 και που αναφέρει τις δράσεις του για το 1920. Έχουμε επίσης ένα άλλο βιβλίο του Φελίξ Σαρτιό στα γαλλικά αυτά που σας λέω, το οποίο περιγράφει όλες τις ανασκαφές που έκανε κατά τη διάρκεια της οκταετίας περίπου που έμενε στη Μικρά Ασία από το 1913 μέχρι το 1921. Και κάποιο καρποστάλ της εποχής που μας έστειλε, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, αλλά σε αυτά θα προσανατολιστεί ένας μονάχα που είναι πολύ εξειδικευμένος στο να βρει αυτά που θέλει. Έτσι λοιπόν όλα τα κοιμήλια που έχουμε είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και ο κάθε επισκέπτης προσανατολίζεται σε αυτά που του κεντρίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον. Και πρέπει εδώ να πω ότι σημαντικό πως σε όλα τα κοιμήλια
υπάρχει ένα καρτελάκι στο οποίο αναφέρεται με κάθε λεπτομέρεια η περιγραφή του αντικειμένου, από ποια πόλη της Μικρασιασίας ήρθε, ποιος πρόσφυγας ήταν αυτός το 22 που το έφερε και ποιος απόγονος ήταν αυτός που το είχε στην κατοχή του σήμερα και που το δώρισε στο μουσείο. Και έτσι μνημονεύονται τα ονόματα τόσο των προσφύγων πρώτης γενιάς που τα έφεραν, όσο και των επιγόνων τους που τα είχαν και τα δώρισαν στο μουσείο αυτό. Γι' αυτό θα κάνω με την ευκαιρία αυτή και μια έκκληση σε όσους έχουν τέτοια κοιμήλια, είναι καλό να διασωθούν και να τα χαρίσουν στο μουσείο, είτε στο δικό μας είτε και σε κάποιο άλλο που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, έτσι ώστε να μπορέσουν να σωθούν. Γιατί η αλήθεια είναι πως χρόνο με το χρόνο όλα αυτά, αυτές οι μνήμες προσπαθούν να ξεχαστούν. Και αν δεν υπάρχουν σύλλογοι όπως ο δικός μας που κάνουν αυτή την προσπάθεια για να διατηρηθούν αυτές οι μνήμες και να μπορέσουμε δηλαδή να διδαχθούμε και από τα σφάλματα τα οποία κάναμε, έτσι ώστε να μην ξαναυπάρξουν τέτοια γεγονότα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να διατηρήσουμε τις μνήμες ζωντανές. Και να μεταφέρουμε παράλληλα και τον πολιτισμό των Μικρασιατών που ήρθε στην Ελλάδα και που έτσι, εν πάση περιπτώσει, ξεκίνησε ένα καινούριο κεφάλαιο για τη ζωή όλου του ελληνικού έθνους.